Φίλοι Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητή Ουρσούλα, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζουμε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια ιστορική μέρα για την πατρίδα μας, καθώς με την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Κύπρος το αύριο σηματοδοτείται η ουσιαστική έναρξη στήριξης της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα σχέδιο που αποτελεί προϊόν εντατικής εργασίας και διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο, αλλά και μιας άκρος παραγωγικής συνεργασίας. Με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Υπηρεσίας της Επιτροπής, για την οποία συνεργασία και θερμότατα εκφράζουμε ευχαριστίες. Κυρίες και κύριοι, το Εθνικό Σχέδιο Κύπρος το αύριο είναι ένα φιλόδοξο, ρεαλιστικό, ταυτόχρονα όμως και ένα σχέδιο όχι μόνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών και επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και την υλοποίηση του νέου οράματος για τη χώρα μας. Ένας οράματος για αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετά την πανδημία εποχής, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης. Ο συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός του Εθνικού Σχεδίου οδηγεί νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή, στη βάση πλέον ευρωπαϊκών επιτάγων, αλλά και των εθνικών στόχων, όπως καθορίζονται στους σχετικούς πυλώνες πολιτικής, της δημόσιας υγείας και της πολιτικής προστασίας, της ταχείας μετάβασης στην πράσινη οικονομία, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επισημάνω πως το ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Κύπρος το αύριο περιλαμβάνει 58 κρίσιμες αλλά απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 76 επενδυτικές δράσεις που αποτελούν την μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, συνυπολογίζοντας τα κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, καθώς και τις πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση των στηριζομένων σχεδίων, ο οικονομικός αντίκτυπος του σχεδίου «Η Κύπρος» το αύριο, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετήσιων προϋπολογισμών που θα προσαρμοστούν ανάλογα και με το Εθνικό Σχέδιο, ανέρχονται στα 4,4 δισεκατομμύρια. Συνεπώς, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής και μόνον του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα προσθεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δημιουργηθούν πέραν των 11.000 νέων θέσεων, καλά αμοιβωμένων θέσεων εργασίας. Κυρίες και κύριοι, προέβηκα σε πολύ συνοπτικές αναφορές, αγαπητή Ουρσούλα, των προνοιών του τεκμηριωμένου και συγκροτημένου προγράμματος δράσεων για την Κύπρο. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως μπορεί η πανδημία να ανέκοψε προσωρινά την ανάπτυξη, την πορεία ανάκαμψης και πρόοδου του τόπου μας, αλλά με την δυναμική, τις δεξιότητες, τον επαγγελματισμό και το φιλότιμο του ανθρώπινου δυναμικού και του κάθε Κύπριου. Είμαι σίγουρος πως όπως πράξαμε και στο παρελθόν θα μετατρέψουμε και πάλι την κρίση σε ευκαιρία. Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως μια αποφασιστικότητα, σωστό προγραμματισμό, συνέπεια, αλλά και την συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας, και χαίρομαι να σας πω, αγαπητή Πρόεδρε, φίλη Ούρσουλα, έχουμε, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή λόγω του συστήματος, παρά τα αυτά οι πολιτικές δυνάμεις έχουν δηλώσει την ετοιμότητα να συνεργαστούν έτσι ώστε να υλοποιηθεί κατά τον μέγιστον δυνατόν βαθμό και παρά τις όποιες διαφορές αυτός ο εθνικός σχεδιασμός και αυτή η σημαντική από πλευράς Ευρώπης βοήθεια προς τα κράτη-μέλη.
υλοποίησης ενός σχεδίου που αποτελεί τη νέα εθνική προσπάθεια και αφορά βεβαίως την Κύπρο του αύριο, τη νέα εκδοχή της χώρας. Κυρίες και κύριοι, πρωτού ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο συμβολισμό της επιλογής των χώρων που μας φιλοξενούν σήμερα. Τόσο το Κέντρο Αριστείας Κίας, όσο και η βιβλιοθήκη αντικατοπτρίζουν τον θετικό αντίκτυπο που η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δύναται να επιφέρει στα κράτη-μέλη. Μια στοχευμένη χρηματοδότηση για ενίσχυση των υποδημών και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στη έρευνα και καινοτομία, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, την δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και την ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου με πολλαπλά, όπως αντιλαμβάνεστε, ωφέλη. Έργα που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης με στόχο την δημιουργία μιας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης στη γνώση και τις ψηφιακές και αναδυόμενες επιχειρήσεις. Αγαπητοί φίλοι Πρόεδρε, αγαπητή Ούρσουλα, για ακόμη μια φορά θα ήθελα να σε καλωσορίσω, να σε ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που έχουμε, κυρίως να σε συγχαρώ θερμά για την προσωπική σου συμβολή και σφραγίδα σε αυτή την πρωτοβουλία που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε σαν αποτέλεσμα της πανδημίας. Την ίδια ώρα θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά σήμερα τις ευγνώμονες ευχαριστίες για την ευαισθησία που επέδειξες, που αμέσως μετά την άφιξή σου μαζί πορευτήκαμε για να δούμε τις πρόσφατες καταστροφές που δυστυχώς η πυρκαγιά επέφερε σε μια σημαντική περιοχή για την πατρίδα μας. Σε καλωσορίζω, σε ευχαριστώ και η Κύπρος αναγνωρίζει τη σημασία του ποια είναι η Ευρώπη, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και βεβαίως πώς μπορεί να πορευτούμε μαζί προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much, dear President. Dear Nikos, my friend, indeed, I want to express my support, first of all, to Cyprus in the face of these tragic fires and that have ravaged in the mountains and in the hills. You showed me yesterday the scenery, and it was touching to speak to people there. Europe came immediately to your help with equipment, but I want to reassure that we will, of course, stand by your side because this will have a long-lasting effect and it will take a lot of joint effort to rebuild. I want to pay my respect to the victims of these tragedies, and I also want to pay my respect to the firefighters and the forest workers I've met yesterday that so bravely defended against the fires and controlled the blaze and brought people to safety. So, dear Nikos, indeed, as you said, these events will not stop Cyprus from pursuing a better future. And our visit here today, thank you very much for inviting me to the University of Cyprus, to the Center of Excellence and for Research and Innovation, but also to this amazing library. This is all a testimony to that. And it shows how committed Cyprus is to a sustainable future. I think this university is setting a very powerful example, and it was amazing to see the presentation of the young people in the research center, the self-driving vehicles, the smart grid, but also the smart organization of cities, the management of systems like the water systems, or other topics we've seen out there. This was just a look into the future, and that showed us how you are working on the European Green Deal in combination with digitization, but of course making sure that we have resilient systems. So this was impressive to see that. This is all part indeed of Next Generation EU, our massive recovery plan. It is worth 800 billion euro in today's prices. It is the largest recovery plan since the Marshall Plan. And it gives a powerful signal also to all Europeans that we want to come out stronger from the crisis, from the pandemic, than we went into it. With Next Generation EU, we are shaping our economies and our societies for decades ahead.
We are investing like never before in the digitization, and I've seen the examples. We are making the European Green Deal a reality. And today, indeed, I'm very happy to announce that the European Commission has decided to give its green light to Cyprus' Recovery and Resilience Plan. It follows, indeed, an excellent cooperation with your authorities. It was hard work over many, many weeks, but thank you very much for the excellent cooperation. And it followed, of course, a thorough assessment by the Commission, but you see the result. It's a brilliant result. You have described it a bit. It has been designed here in Cyprus, and it will spur growth that will deeply improve, modernize, and thus transform the Cyprus economy. Indeed, 41% of the plan will go to the support of our European Green Deal. 41%, this is amazing. There will be investments in energy efficiency and renewables, in sustainable mobility, we saw it, promoting public transportation, but also the use of clean vehicles. There's a second point that is specific for Cyprus. I've seen now a lot of different plans, but this is very specific for Cyprus. That is that you have shown, the last days have shown that how important it is for Cyprus to dispose of the proper equipment for to deal with natural disasters, be it floods, be it fires. And it is very good to see that you've chosen to use this plan to invest heavily in the equipment, for example, for fighting fires, 18 million. That is forward looking. And unfortunately, the actual events were the proof how important it is, but thanks God that you were have been so farsighted to integrate that weeks ahead already of the fires in the National Recovery and Resilience Plan. And then there's digitalization. 23% of the plan are devoted to this landmark goal. You will invest in high-speed broadband, in more efficient and accessible healthcare and public services. That is always a topic that is dear to my heart. And of course, in the digital skills. We had one of the young people asking about the skilling, the upskilling, the reskilling, so that for Cypriot people of all ages will be skilled for the jobs of the future. And it's doable, it is for a prosperous society important. Now you have the investment to exactly achieve that. If I look at the overall Cyprus plan, it is very well balanced in reforms and investment, addressing the key structural challenges that Cyprus is facing. The plan will help to connect Cyprus to the European continental network. Your Minister of Energy yesterday was describing that also to me in detail. And thus, it will contribute to the country's energy integration. It presents crucial reforms, indeed, from social inclusion to quality education. You have describing the different reforms. The plan clearly meets the demanding criteria that we have jointly established in the European Council and with the European Parliament. It is ambitious, it is far-sighted, and it will spur the growth that is necessary for a better future. So the approval is an important milestone for the disbursement of 1.2 billion over the next years. What you now need is the approval of the Council within the next 4 weeks, but I do not see any obstacle to that. And then we can disburse already the pre-financing that we have agreed on. Now, this is by no means the end of the journey. I would say that's the beginning, because now implementation is a lot of work, a wonderful work, because it's creative, it's innovative, it's future-oriented. We stand by your side. That is important. Your success will be our success, a European success. And now I'm happy to hand over to you the symbol for next, for next generation EU. Voila. Thank you. Thank you very much, Ursula. We shall be
be consistent with what we have promised, with what we have planned, and so I do believe, and this is why we have actually called the plan as Cyprus of tomorrow, the young generation, yes. Ευχαριστήσουμε την εξοχόντατη πρόεδρο Φόντερ Λάινεν και τον εξοχόντατο πρόεδρο Αναστασιάδη και να περάσουμε στις ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Αρχή θα κάνουμε με τον Γρηγόρη Σάβα από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων εκ μέρους των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Γεια σας κυρία πρόεδρε, κύριε πρόεδρε, σας χαιρετώ. Κυρία Φόντερ Λάινεν, ακούσαμε την αναφορά σας περί υλοποίησης, implementation. Το ερώτημα μου είναι πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη υλοποίηση των οροσύμων σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την εκταμείευση των ποσών προνοούνται στο Εθνικό Σχέδιο Ανακάπησης της Κύπρου. Και αν μου επιτρέπετε μια δεύτερη ερώτηση για το σύνολο της Ευρώπης, πολλοί χαρακτήρισαν πρωτοποριακό το εργαλείο Next Generation EU. Το ερώτημα είναι εάν πλέον αυτό το εργαλείο θα είναι η εξαίρεση ή ο κανόνας στη μελλοντική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απρόβλεπτες κρίσεις. Σας ευχαριστώ. Yes, indeed. So, as I have by purpose called it Next Generation EU, because it is for the next generation, but we should also be aware that we are raising a lot of money on the capital market to invest this money right now. But with these investments, we have to mitigate the challenges of the next generation. Therefore, the focus on digitization, the focus on the European Green Deal. And that leads to your question. This is the reason why we all want to show our responsibility to meet the milestones, to meet the targets with the implementation. So to prove to all of us the delivery on the ground to make it possible, the implementation, and therefore the different tranches are bound to the milestones and the targets all member states do agree to in their recovery plans. Now, Next Generation EU is an exceptional response to an exceptional crisis. And looking at your question, I think for us it is now important, as I said, 800 billion in today's prices, to prove that we deserve the trust that has been given to us by the capital market. The issuance were heavily oversubscribed, which shows that there is a lot of trust in this program. And we have to deliver now. And I think this is now the most important part, not to speculate about anything, but deliver, show that we are worth the trust that is invested in us, and prove that we can really modernize, that we can improve, that we can get stronger out of the crisis and mitigate the challenges for the next generation. Εκ μέρους των καθημερινών εφημερίδων, δημοσιογράφος του Φιλελεύθερου, κυρία Ελευθερία Βαϊζάνη. Καλημέρα σας. Κατά την εφαρμογή του σχεδίου, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, η Κύπρος θα μπορεί να προχωρήσει σε κάποια διαφοροποίηση των στόχων και των έργων τα οποία έχουν περιληφθεί στο σχέδιο και για τα οποία έχει δεσμευθεί. Και κάτι ακόμα, επίσης η διαδικασία επιπαραβάσης που ξεκίνησε η Κομισιόν για τη Δημοκρατία, για την Κύπρο, με αφορμή το θέμα των πολιτογραφήσεων, θα επηρεάσει την άνθρωση των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ευχαριστώ. So, let's address to you, yes. Okay. this plan is Cyprus owned and Cyprus designed. And therefore, as you said, dear Nikos, it is supported by a broad majority. And therefore, we have committed to very well-chosen, balanced combination of reforms and investments. And we have to deliver on that, on the project that are agreed together in this plan. This is completely separate from the infringement procedure. What the infringement procedure is concerned, we are very happy that for the future you said you stop these procedures.
Where we still have an issue is what is with the ongoing ones. But this is a bilateral issue we'll sort out. There are rules in the European Union for each and every member state and tools to deal with issues we have, but it is independent of the resilience and recovery plan. Here we have our own mechanisms, and as I said, it's Cyprus owned and Cyprus designed. Thank you very much, Ursula. Yes. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό? Όχι. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην κυρία Στέλλα Μιχαήλ από το ΡΙΚ, εκ μέρους στον τηλεοπτικό σταθμό. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φόντερ Λάιεν, η ανάκαμψη μιας οικονομίας είναι πολύ σημαντική για μια χώρα, ωστόσο η μακροπρόθεσμη επιβίωση μιας δημοκρατίας, μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας όπως είναι η Κύπρος, είναι ίσως πολύ πιο ουσιώδες ζήτημα. Και για χώρες ιδίως και λαούς που αντιμετωπίζουν τις απειλές που βιώνουν οι Κύπροι καθημερινά από την Τουρκία. Πριν από μερικές μέρες δηλώσατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχθεί λύση δύο κρατών και είπατε ότι με ευαισθησία παρακολουθείτε το τι θα ανακοινώσει ο Τούρκος Πρόεδρος με την παράνομη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Κύπρο και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι αναμένουν οι Κύπροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις αναμενόμενες προκλητικές εξαγγελίες του κυρίου Ερντογάν στις 20 Ιουλίου και αν είναι η στιγμή ενδεχομένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει κάποια συγκεκριμένα μέτρα σε σχέση με την Τουρκία, η οποία είναι ένα υποένταξη κράτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Indeed, I want to repeat that we will never, ever accept the two-state solution. We are firm on that and very united. And this, what can Cyprus expect? The most precious part is unity in the European Union and the knowledge that we all, 26 member states at the European level, are standing by your side. And this was very effective in the last month. It sends very clear messages. Our neighbors have interest in good bilateral relations. If this is the case, and we are also interested in good bilateral relations, I want our neighbors to know that if they speak to one of our member states, like, for example, Cyprus, in whatever tone, they speak to the European Union. We're united on that. We stand by your side. And I have been clear on that, too, in my phone call with President Erdogan. So rest assured that you have the backing of the whole European Union. Once again, thank you very much. We are grateful for your stand and support and solidarity. Εκ μέρους των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων από το Associate Press, ο κύριος Μενέλος Χατζηγωστής. Hello. Allow me to ask this in English to make this easier. Is that all right? Okay, great. Another issue that Cypriot authorities say is putting a lot of pressure on public finances and is stretching its resources as well as its capacity to cope is the migrant issue. In light of the fact that Cyprus has asked Frontex to prevent migrant arrivals from Turkey as well as additional financing to help accommodate those who are here. And on top of that, to also initiate procedures for relocation of Syrian nationals and others who have been granted international protection here. What is the EU Commission's position on this, and what does it intend to do to in real practical terms? Yeah. Indeed, I am aware of the specific situation you are in. As you said, 4% of the population, yes, by now, are migrants, and indeed, we have been discussing that in our bilateral as well as our meeting with the ministers. It is fourfold. The first point is more support by Frontex. The second is that we offer more support by the asylum agency so that procedures are going faster. The relocation and the readmission question is also one on the European table. As you know, relocation question is for the internal European management, but also vis-a-vis our neighbor Turkey. Here we are in the process of negotiating a new agreement, and of course it includes the fact that a readmission
has to be within this package. We agreed that we will look into further possibilities to supporting Cyprus in this difficult matter, also what financial means are concerned. Σας ευχαριστούμε. Θα πρέπει να σεβαστούμε το πολύ πιεστικό πρόγραμμα της εξοχότατης Προέδρου Φόντερ Λάινεν. Καλή συνέχεια σε όλους σας.